Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους. Είμαστε ξανά μαζί σας με τον κώδικα μυστηρίων για ακόμη ένα Σαββατόβραδο, όπως κάνουμε κάθε βράδυ Σαββάτου, εδώ από τη φιλόξενη συχνότητα του Άστρα. Και σήμερα, φίλες και φίλοι, μείνετε μαζί μας, μείνετε συντονισμένοι. Θα έχουμε άκρως ενδιαφέροντα ζητήματα με τα οποία θα καταπιαστούμε. Θα έχουμε πολύ καλούς φίλους σήμερα, οι οποίοι έχουν έρθει μάλιστα και στο Βόλο για να πραγματοποιήσουμε αυτή την εκπομπή. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα δώσουμε συνέχεια από τα όσα λέγαμε το προηγούμενο Σάββατο με τον Απολλώνιο, με τον δάσκαλο μουσικής, ο οποίος ασχολείται με την πυθαγόρια μουσική και τη μυστική γνώση, αν θέλετε, την παρακαταθήκη του ελληνισμού, μετά από απαίτηση αρκετών τηλεθεατών. Στο δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής θα έχουμε για πρώτη φορά στον κώδικα μυστηρίων τον Παραολυμπιονίκη με τα καταγωγή από τα Τρίκαλα, τον Κώστα το Βαζούρα, με τον οποίο θα δούμε το παρασκήνιο, αν θέλετε, και κοινωνικών ζητημάτων. Θα δούμε πώς τα άτομα με αναπηρία προσέγγισαν την περίοδο της καραντίνας, πώς το αντιμετώπισαν όλο αυτό και τι λένε τώρα την περίοδο τη μεταβατική. Θα δούμε και άλλα ενδιαφέροντα ζητήματα για οτιδήποτε αφορά τα άτομα με αναπηρία. Στο τρίτο μέρος της εκπομπής θα είναι μαζί μας ο φίλος, ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός και ο θρύλος της αναζήτησης, όπως τον λέω εγώ, ο Γιώργος ο Καρποδίνης, ο οποίος ήρθε από την Αθήνα για να συζητήσουμε σήμερα στον κώδικα μυστηρίων. Ο Γιώργος ο Καρποδίνης βεβαίως με τον Αλμπέντο 14 που κάνει τη διαφορά και προσεγγίζει θέματα όπως και εδώ στον κώδικα μυστηρίων. Και βεβαίως θα συνεχίσουμε και με άλλα ζητήματα απόψε. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με τον Απολλώνιο σε αυτό το σημείο για να ξεκινήσουμε με την αναζήτηση σχετικά με την πυθαγόρεια μουσική. Θα τον δούμε αυτής αμέσως σύνδεση με την Αθήνα. Απολλώνιε, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε ξανά μαζί μας για δεύτερο Σάββατο, παραλαμβάνω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, σε εσένα και στο ακροατήριό μας. Να είσαι καλά. Ξέρεις, το είπα μόλις, πάρα πολλοί φίλοι μου είπαν ξαναβγάλε τον Απολλώνιο. Να δώσετε συνέχεια γιατί δεν είπατε πολλά. Σίγουρα δεν μπορεί να εξαντληθεί το θέμα σε μια εκπομπή, ούτε και σε δύο, ούτε ενδεχομένως και σε δέκα. Θα προσπαθήσουμε και σήμερα όμως να πούμε αρκετά. Είχαμε μείνει, αν θυμάμαι καλά, στα θέματα του αριθμού 7, επίσης στον ήχο, την ταλάντωση και τη δόνηση και στο κλείσιμο είχαμε μιλήσει για την τεχνολογία που μπορεί να υπήρχε στην αρχαιότητα, να τη γνώριζαν οι μύστες με τη χρησιμοποίηση του ήχου, να ανοίξουν ακόμη και πέτρες, και είχαμε μιλήσει και για την αργό. Σωστά. Η τεχνολογία, επειδή δεν έχουμε πολλές αναφορές, είναι ψεγάδια τα οποία έχουμε και τα περισσότερα είναι κρυπτογραφημένα, δηλαδή μιλούν μέσα στα κείμενα με γρίφους, τους οποίους θα πρέπει να ασχοληθείς πολύ για να τους λύσεις. Είναι δύσκολο. Απ' την άλλη μεριά όμως, έχουμε τους μαθηματικούς τύπους, οι οποίοι μας οδηγούν βήμα-βήμα. Και αυτό μας το έδωσε, θα έλεγε κανείς, απλόχερα ο Πυθαγόρας. Αυτό το πράγμα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στην προσέγγιση του. Γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει λάθος, και το λάθος σε περίπτωση που μπεις ενεργά σε μια διαδικασία όπως το θεραπευτικό μοντέλο ενδεχομένως να δημιουργήσει πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν μιλάμε για ταλαντώσεις και κατ' επέκταση για τις δονήσεις του ήχου. Πώς πρέπει να χρησιμοποιείται ο ήχος. Ο τρόπος που πρέπει να χρησιμοποιείται ο ήχος είναι, θα έλεγε κανείς, με την πρώτη ματιά προσεγγίζοντάς τον, θα πρέπει να δούμε τι το αυτί μας αποδέχεται. Το δέχεται το αυτί μας, τότε μπορούμε να το ακούσουμε. Ενοχλείται το αυτί μας. Εδώ θα πρέπει να βάλουμε ένα μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί ενοχλείται το αυτί μας. Η πρώτη προσέγγιση έχει να κάνει με την συμβατότητα αυτού που ακούμε. Και το θέμα συμβατότητα έχει να κάνει με την βιοσυχνότητα του ατόμου, του καθενός μας, αλλά και με την βιοσυχνότητα του πλανήτη. Δηλαδή, το πλανητικό περιβάλλον εκπέμπει
κάποιες συγκεκριμένες συχνότητες, οι οποίες αυτές οι συχνότητες ανήκουν σε μια συγκεκριμένη οικογένεια. Επίσης, αυτό που δέχεται απ' έξω πρέπει να είναι συμβατό με αυτές τις συχνότητες που παράγει ο πλανήτης, που εκπέμπει ο πλανήτης. Μέχρι εδώ είναι καλά τα πράγματα, γιατί αυτό που δεχόμαστε από το περιβάλλον το ηλιακό, του ή τον ήλιο δηλαδή, την Αφροδίτη, η οποία είναι ο πλησιέστερός μας πλανήτης, και ό,τι άλλο με την διαδικασία του όσο πιο μακριά τόσο πιο ασθενές το σήμα, σύμφωνα με τον όγκο του πλανήτη. Δηλαδή, ο Άρης δεν έχει τόσο πολύ ισχυρό σήμα όσο έχει ο Δίας ή οι αστεροειδείς. Λοιπόν, έτσι, αν αυτά είναι συμβατά, που είναι συμβατά, όλο το ηλιακό σύστημα είναι συμβατό μεταξύ. Και αυτό όλο έρχεται και δονεί το γήινο περιβάλλον, την ατμόσφαιρα της γης δηλαδή. Άλλη αυτή η συχνοτική πολυμορφία και άλλη η συχνότητα του φλοιού της γης, της ατμόσφαιρας της γης και, και πιο βαθιά να μπούμε στον πυρήνα. Γιατί εδώ τίθεται και ένα άλλο θέμα. Ο πυρήνας της γης είναι μαζικός, έχει μαζικότητα, έχει μάζα δηλαδή, ομοιογενής, ή είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα στο κέντρο της γης. Αυτό είναι ένα θεματάκι που θα πρέπει να το δούμε. Γιατί έχουν υποθεί πολλά. Και ένα από αυτά που έχουν υποθεί είναι ότι η γη στο εσωτερικό της είναι κούφια. Όπως είναι και η σελήνη κούφια. Άρα δηλαδή έχουμε το ίδιο μοντέλο και στη γη και στη σελήνη. Είναι κούφια, λες, τελικά. Τελικά πρέπει να είναι κούφια. Γι' αυτό... Καταλαβαίνεις ότι αυτό τώρα για την επιστήμη τη σύγχρονη είναι αιρετικό, ε? Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Αυτά λέει ο Ισίωδος. Αν ο Ισίωδος πει το αιρετικός από το 800, ο οποίος είναι παλαιότερος του ομήρου, αν ο Ισίωδος είναι αιρετικός, τότε ο πρόγονος. Τι θα πρέπει να πούν τα εγγόνια του? Ποιος είναι ο αιρετικός? Ναι. Ο παππούς στα εγγόνια. Είναι ακριβώς αυτό που έχουν κάνει με την πορεία του φυσικού νόμου, της μουσικής, των ήχων. Mm-hmm. Πρώτα στην θεωρία της μουσικής και στην αρμονία την σύγχρονη γεννιέται το εγγόνι και μετά το παιδί. Δυστυχώς αυτά είναι ο νέος τρόπος προσέγγισης της σημερινής μουσικής αρμονίας, η οποία είναι εντελώς αντίθετη από το φυσικό νόμο. Δεν μας αφορά όμως αυτό. Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη. Ναι, ναι. Χαμήλωσέ το και συνεχίζουμε. Ναι. Θα το κλείσω, ναι, γιατί δεν γίνεται. Κλείσω ακόμα καλύτερα. Ναι. Βέβαια, το κλείσω γιατί δεν. Έχουμε θεματάκια εδώ. Ωραία. Λοιπόν, άλλο θέμα το ένα, άλλο θέμα το άλλο. Δεν θα το αναπτύξουμε όμως τώρα, γιατί αυτό το θέμα της μουσικής αρμονίας της σημερινής, η οποία αντιβαίνει τον φυσικό νόμο, είναι κάτι το οποίο θέλει άλλη προσέγγιση και είναι εντελώς διαφορετική εκπομπή. Σήμερα θα συνεχίσουμε να μιλήσουμε για το θέμα γης. Ενδεχομένως, κατά την άποψη τη δική μου, ενδεχομένως λέω, έτσι, δεν το παίρνω ως απόλυτα κούφια τη γη, αλλά λέω υπάρχει και αυτή η άποψη. Ναι, ναι. Η οποία είναι, την θεωρώ πολύ πιθανή. Έτσι. Είναι αυτό που λένε κάτι άσπρα καπέλα και κάτι κιού. Ναι, ναι. Ότι κάτι σκάβουν από κάτω, κάτι θέλουν να κάνουν. Ναι, είναι η θεωρία συνωμοσίας για το ότι ο Τραμπ σώνει παιδιά, ναι. Κάτι εκρήξεις γίνονται, κάτι τέτοια. Ναι. Για να βγάλουν τους άλλους μάλλον. Είναι προφανώς μια θεωρία συνωμοσίας, ναι. Α, για αυτή τη θεωρία της συνωμοσίας έχω μια απάντηση πάνω σε αυτό το θέμα με την έννοια της κούφιας γης. Έτσι. Την οποία αναφέρει την αναφέρει. Είναι γεγονός ότι εκεί στην περιοχή 51 στην Νεβάδα και στο συγκρότημα εκεί των βάσεων υπάρχουν στοές από κάτω με την έννοια ότι δεν ξέρω αν είναι φυσικές, τις έχουν κατασκευάσει και είναι χιλιόμετρων. Ναι, υπάρχουν. Είναι
έχουν γίνει νέες στοές από κάτω σε πολύ μεγάλο βάθος, υπερβαίνουν τα 10 χιλιόμετρα οι στοές που έχουν γίνει, οι οποίες θέλουν να τις ενώσουν με τους διαδρόμους εξόδου των υπόγειων. Γιατί ναι, οι από πάνω πύλες είναι κλειστές, προφανώς. Εν πάση περιπτώσει, για να μην πούμε σε αυτή τη φιλοσοφία τώρα, γιατί είναι ένα άλλο εντελώς πάλι θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το σύστημα, το αρμονικό σύστημα της γης, πρέπει να έχει συμβατότητα και θα πρέπει εμείς οι οποίοι είμαστε όντα τα οποία ζούμε στον περιβάλλοντα χώρο της γης, δηλαδή είμαστε κάτω από την ατμόσφαιρα και πάνω στην χθόνα, πάνω στο γήινο σώμα κινούμεθα και ζούμε, θα πρέπει η συμβατότητά μας να είναι αποδεκτή από το γήινο περιβάλλον, η οποία είναι δεκτή από το γήινο περιβάλλον. Εδώ όμως συμβαίνουν κάτι άλλα περίεργα πραγματάκια. Δηλαδή, έχουν αντιστρέψει τον τρόπο της διδακτικής μορφής κλίμακας, της μουσικής κλίμακας, η οποία στην αρχαιότητα ή το κατιούσα, και γι' αυτό το λόγο την ονομάζω φυσικό νόμο. Γιατί αν πετάξουμε ένα βοτσαλάκι στη λίμνη, οι κύκλοι δεν θα πάνε προς τα μέσα, θα πάνε προς τα έξω. Αυτό είναι φυσικός νόμος. Εδώ όμως η διδασκαλία που γίνεται στα οδεία, την οποία και εγώ έτσι διδάχτηκα σαν παιδί, μας λέγανε ότι ξεκινώντας από τον ντο τότε και εν συνεχεία τον ντο έγινε λα, μας λέγανε ότι ξεκινάμε από τον ντο και ανεβαίνουμε την κλίμακα, δηλαδή ανεβαίνουμε προς το ύψος της πυραμίδας, προς τα πάνω. Ενώ η κλίμακα στο φυσικό νόμο ανεβαίνει εντελώς διαφορετικά, κινείται εντελώς διαφορετικά. Κινείται αντίστροφα από κάτω προς τα πάνω και προς τα έξω. Γιατί οι συχνότητες δεν είναι δίσκος, είναι σφαίρα. Mm-hmm. Και αυτό που απλώνεται μέσα στο νερό απλώνεται και στην ατμόσφαιρα. Με τη μόνη διαφορά που στο νερό το βλέπουμε, γιατί υπάρχει άλλη πυκνότητα, στην ατμόσφαιρα δεν μπορούμε να το δούμε, το ακούμε πιο έντονα, γιατί μέσα στην ατμόσφαιρα βρισκόμαστε και όχι μέσα στο νερό. Λοιπόν, κατά συνέπεια, όταν μας δώσουν αυτό το λανθασμένο δρόμο, αυτή τη λανθασμένη πορεία, αρχίζουμε πλέον να υπακούμε και ο εγκέφαλος να λειτουργεί σε τέτοιες διεργασίες οι οποίες είναι αντίθετες από το χώρο χρονικών συνεχές, από το χώρο και το χρόνο. Δηλαδή, όταν η ταλάντωση την οποία εγώ διδάσκομαι από το ντο ανεβαίνοντας είναι ντο σι ρε και ούτω καθεξής, αυτό σημαίνει ότι η ταλάντωση μικραίνει το φάσμα της, μικραίνει η διαδρομή της μέχρι που μηδενίζεται. Και αυτό το μηδέν μπερδεύει τον εγκέφαλό μου και τον υποχρεώνει τον εγκέφαλό μου σε παύση λειτουργίας. Με αποτέλεσμα ο εγκέφαλός μου από εκεί και πέρα να θεωρείται κλινικά νεκρός. Δεν μπορεί ούτε να σκεφτεί ούτε να λύσει πρόβλημα. Απλά με παίρνουν από τη μύτη και με πάνε όπου θέλουν. Αυτό είναι δεδομένο, δεν είναι. Μήπως είναι στάνταρ. Ενώ στην αρχαιότητα η διδασκαλία γινόταν αντίστροφα, όπως πάνε οι κύκλοι μέσα στο νερό. Mm-hmm. Όταν πετάξουν το βοτσαλάκι, οι κύκλοι πάνε προς τα έξω. Κατά συνέπεια, όταν δίδασκαν τη μουσική, ο Αριστόξενος, ο Πυθαγόρας, όλοι οι αρχαίοι, οι οποίοι δίδασκαν μουσική, την δίδασκαν προς τα έξω, γιατί αυτός ήταν ο τρόπος σκέψης. Προς τα έξω κινούμενη η σκέψη του ανθρώπου έχει και χώρο και χρόνο και για να σκεφτεί, για να λύσει τα προβλήματα. Μία ερώτηση σε αυτό το σημείο.
Παρακαλώ. Μαζί μα, σχετικά με αυτό που λες, έχει λοιπόν να κάνει και το γεγονός ότι, επί παραδείγματι, με τη Μίεζα και τον Αριστοτέλη, που τα μαθήματα γίνονται σε εξωτερικούς χώρους, κοντά στη φύση. Πάντα το μάθημα της ενισχυτικής φιλοσοφίας, αν το έλεγα, το ενισχυτική εντός παρενθέσεων, είναι δικό μου, έτσι. Ναι. Γιατί η φιλοσοφία, ο στόχος της φιλοσοφίας είναι να ανοίξει τον εγκέφαλο, να βάλει τους νευρώνες σε λειτουργία και να αρχίσει να παράγει εικόνες το εγκέφαλο. Δηλαδή, το συνειδητό και το υποσυνείδητο μπαίνουν σε μια διαδικασία συνεννόησης, μια ζεύξη, τα οποία τροφοδοτούν το συνειδητό, υπερσυνείδητο και το ασυνείδητο. Mm-hmm. Το δε ασυνείδητο είναι αυτό το οποίο δημιουργεί το matrix, από το οποίο δέχεται την ψευδέστηση του περιβάλλοντος. Δηλαδή, αυτό το ψέμα που μας λένε, το παίρνει το ασυνείδητο και το κάνει εικόνα και σε πείθει ότι είναι έτσι, ενώ δεν είναι. Είναι το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, το οποίο βρίσκεται έξω από το σώμα μας. Είναι αυτό το οποίο παράγει η καρδιά. Γιατί το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, το οποίο παράγει ο κοχλίας του ακουστικού συστήματος του ανθρώπου, αυτό δονεί τον εγκέφαλο και τροφοδοτεί με ηλεκτρομαγνητικό πεδίο τους νευρώνες. Αυτό είναι άλλο. Της καρδιάς όμως είναι πολλαπλάσιο, γιατί η καρδιά έχει έναν πολλαπλασιαστή ηλεκτρονικό. Δηλαδή, παράγει η καρδιά ηλεκτρομαγνητικό πεδίο περισσότερο. Αυτό φτάνει μέχρι και την άβρα μας και βγαίνει και έξω από την άβρα μας. Αυτό δέχεται τις επιρροές οι οποίες πειράζουν το συναίσθημα. Και αυτό το συναίσθημα κρύβεται στο θυμείο, το οποίο το ονομάζουμε θυμοειδές. Λοιπόν, αυτό επικοινωνεί άμεσα με το υπερσυνείδητο και το ασυνείδητο. Ναι. Και το υποσυνείδητο. Και έτσι καταγράφει το ασυνείδητο τα επιμέρους του ασυνειδήτου ενδιαφέροντος και τα μετατρέπει σε πραγματικότητα. Ότι ναι, σου λέει ότι αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι όμως. Είναι μία ψευδαίσθηση, την οποία δυστυχώς μας υποχρεώνει το περιβάλλον που ζούμε σήμερα να δεχόμαστε αυτές τις ψευδαισθήσεις λόγω χάρη την ψηφιακή επεξεργασία. Όλη η ψηφιακή επεξεργασία είναι ψήφος. Δεν είναι πραγματική εικόνα, ούτε ήχος. Είναι ψηφιακό. Δεν έχει καμία σχέση με τον φυσικό ήχο και εικόνα. Αυτό το παίρνει το ασυνείδητο και το χρησιμοποιεί σαν εργαλείο, πιέζοντας την λογική και την υπαρξιακή αποδοχή των πραγμάτων του υπερσυνειδήτου. Λοιπόν, αυτά όμως δεν είναι δικιά μου δουλειά. Είναι καλύτερα να τα πει ένας ψυχολόγος ή ένας ψυχίατρος. Εγώ... Μάλιστα, ναι, όντως είναι δύσκολες έννοιες. Ναι. Δεν μπορώ να τα πω, δεν είναι ειδικότητά μου. Απλά τα προσεγγίζω για να έχω σημείο αναφορός για να εξηγώ δύο-τρία πραγματάκια τα οποία άπτονται της αρμονικής μορφής και των ταλαντώσεων και των συχνοτήτων. Λοιπόν, προχωράμε λίγο παρακάτω. Αν τώρα αυτό το πεδίο, το οποίο δονεί την άβρα μας, ας πούμε, και το ηλεκτρομαγνητικό προστατευτικό ημένα του ανθρώπινου σώματος, αυτό δεν είναι συμβατό με την συχνότητά μας, τότε τι γίνεται? Αρχίζει πλέον ο οργανισμός και διαγράφει πράγματα από αυτά που μπαίνουν μέσα. Λόγω χάρη, αν έχουμε απέναντί μας έναν τοξικό άνθρωπο, ο οποίος, ο τοξικός άνθρωπος, ο στόχος του είναι να μας επιβάλλει τη γνώμη, η πρώτη άποψη. Το δεύτερο είναι να μας υποκλέψει σκέψη, mm-hmm, και διεργασία. Το τρίτο άτομο, αν δεν μπορεί, το τρίτο θέμα, αν δεν μπορεί να κάνει τίποτα από όλα αυτά, αρχίζει πλέον την επίθεση της ψυχικής καταράκωσης. Δηλαδή, να σε διαλύσει ψυχολογικά, να σε υποβαθμίσει, να σε διαλύσει κυριολεκτικά. Να σε αναστατώσει και αρχίζεις πλέον και σε πιάνει ένα σφίξιμο στο στομάχι. Είναι το ηλιακό πλέον. Αυτό ανεβαίνει προς τα πάνω, χτυπάει η καρδιά και πηγαίνει στο θυροειδή.
αφού περάσει από το θυμοειδές. Ναι. Λοιπόν, και αρχίζεις πλέον να νιώθεις πάρα πολύ άσχημα. Αυτό όμως έχει περάσει, αυτός ο διάλογος που έχει γίνει, έχει περάσει από το αυτί μας και από το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, από το οποίο πρώτα το διέριξε και μπήκε μέσα και μπήκε στο αυτάκι μας. Μπαίνει στον κοκλία και από τον κοκλία μεταφέρεται μέσω του πνευμονογαστρικού νεύρου στα ζωτικά όργανα. Και αρχίζει πλέον η κακή λειτουργία των ζωτικών οργάνων. Και αρχίζει ο οργανισμός να σφίγγεται. Το σφίξιμο που γίνεται, έχουμε κακή κυκλοφορία, κακή οξυγόνωση και κακή λειτουργία όλων των ζωτικών οργάνων. Αρχίζει η φθορά σιγά σιγά. Αν έχουμε στην καθημερινότητά μας να αντιμετωπίσουμε πάνω από έναν τοξικό άνθρωπο, πολύ σύντομα καταλήγουμε στο νοσοκομείο. Καλά αυτό. Έτσι είναι, ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, άρα... Δεν την παλεύω, λες μετά δεν την παλεύω, δηλαδή. Ναι. Έτσι ακριβώς. Δεν την παλεύω, ακριβώς, όπως το πες. Υπάρχει όμως τεχνική να το αποφύγουμε αυτό. Και η τεχνική είναι, επειδή το έχω πει πολλές φορές, αν βλέπουμε ότι το άτομο που μας προσεγγίζει εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, αν το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο το δικό του είναι αποθητικό, τότε δεν του επιτρέπουμε να μας προσεγγίσει. Τον αποφεύγουμε. Με κάθε τρόπο. Και ο καλύτερος τρόπος είναι να γυρίσουμε την πλάτη μας και να ασχοληθούμε με κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή. Δήθεν, ας πούμε, ότι διαβάζω κάτι και γυρνάω την πλάτη μου. Να μην πέσουν τα μάτια μας το ένα απέναντι στο άλλο. Να μην περάσουν οι ενέργειες μέσα από τα μάτια. Γιατί ακόμη δεν έχουμε ακούσει τη φωνή. Αν ακούσουμε τη φωνή, το πρώτο που περνάει είναι μέσα από το αυτί. Το αυτί δεν μπορούμε να το κλείσουμε. Το μάτι όμως μπορούμε να προστατευτούμε και δεν μπορούμε να το κλείσουμε. Το μάτι παίρνει την ενέργεια του φωτός, η οποία είναι πιο υψηλή συχνότητα, πιο γρήγορη συχνότητα από την ηχητική μορφή, από την ηχητική ταλάντωση. Η ηχητική ταλάντωση είναι άμεση όμως, γιατί αυτή δεχόμαστε από την ώρα που δημιουργείται το σώμα μας. Και αυτό που δεχόμαστε είναι αυτός ο παλμός που είπα στην περασμένη εκπομπή, από την κρούση σπερματοζωάριου με οάριο. Είναι αυτή η κρούση δημιούργησε το πρώτο συχνοτικό μας μόρφωμα, το οποίο είναι το δικό μας, η δική μας ιδιοσυχνότητα. Αυτό τώρα μπορούμε να το αποφύγουμε, να αποφύγουμε τον άνθρωπο αυτό γυρίζοντας την πλάτη. Είναι ένα. Το δεύτερο είναι να αποφύγουμε να τον ακούσουμε, να μας μιλάει. Επειδή όμως αν συνεργάζεσαι με έναν τέτοιο άνθρωπο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι. Ένας από τους τρόπους είναι τα μουσικά έργα τα οποία έχω φτιάξει, τα οποία είναι θεραπευτικά και έχουν κυκλοφορούν σε CD αυτά. Λοιπόν, αυτά είναι και στο διαδίκτυο, μπορούν όποιος θέλει να μπει στο YouTube και να ακούσει αυτή τη μουσική. Αν εκείνη την ώρα που σε προσεγγίζει ένα τέτοιο τοξικό άτομο, έχεις στο ένα το αυτάκι μόνο στο ένα, να ακούσει αυτή τη μουσική, δεν περνάει ο ήχος ο δικός του μέσα και παραμένει η ισορροπία της αρμονίας στον οργανισμό μας. Έτσι σώζουμε τα χειρότερα. Σωζόμαστε από τα χειρότερα μάλλον. Αυτό είναι μία λύση. Άλλη λύση, όπως είπαμε, είναι να μην τον ακούσουμε και να μην λάβουμε υπόψη αυτά που μας είπε. Αλλά αυτό έχει να κάνει όταν έχεις έναν άνθρωπο τον οποίο δεν τον βλέπεις καθημερινά. Τον βλέπεις μια φορά στο τόσο, δεν χάθηκε πότε να λες, τελείωσε. Το ζητούμενο είναι να ζεις με τέτοια άτομα. Γιατί όλοι μας έχουμε τύχει στον χώρο των συνεργασιών που έχουμε κάνει να πέσουμε πάνω σε τέτοια άτομα. Πάντα όσες φορές έπεσα αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα ψυχολογικά. Ναι. Πάρα πολύ. Και έβρισκα πάντα τον τρόπο να ξεφεύγω. Χωρίς να δίνω το δικαίωμα στον τοξικό να με θεωρήσει ή ρατσιστή ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό όμως βέβαια είναι μια ολόκληρη διαδικασία η οποία θέλει σπουδή για να το αποφύγει. Δεν είναι τόσο απλά. Λοιπόν, συνεχίζω τώρα για να κατανοήσουμε ότι δεν είναι μόνο οι τοξικοί άνθρωποι.
είναι και η τοξική μουσική η οποία παράγεται, υπάρχει. Και τι γίνεται, το γήινο περιβάλλον ακούει, ας πούμε, γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι μία συχνότητα, η 432, η οποία σήμερα την ονομάζουμε LAT. Στην αρχαιότητα την ονόμαζαν αλφα. Ήταν άλλη συχνότητα. Ναι. Δεν είχε καμία σχέση με τη λάτη σήμερα. Καμία. Αυτή η συχνότητα είναι που παράγεται στο γήινο περιβάλλον. Αυτή βέβαια θεωρείται ένα συχνοτικό μόρφωμα, το οποίο δεν είναι μόνο του, γιατί δεν υπάρχει μία συχνότητα. Που έχει αλίμονο αν ζούσαμε με μία συχνότητα. Δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Υπάρχει όλο το φάσμα των συχνοτήτων και σε χρωματική μορφή, αλλά και σε διατονική μορφή, αλλά και σε κοσμική αρμονική σχέση. Δηλαδή, την ανάλυση του νόμου των σφαιρών. Όλο αυτό το πραγματάκι τώρα παράγεται στην επιφάνεια της γης. Στο εσωτερικό της γης παράγεται μεν, αλλά είναι, παράγεται αυτή η συχνότητα του 432, αλλά όχι ως 432, ως κάποια άλλη η οποία δεν μας αφορά αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Λοιπόν, στο εξωτερικό περιβάλλον τώρα, στο γήινο περιβάλλον, αυτή η συχνότητα που παράγεται, το 432, είναι αυτή την οποία αναγνωρίζει το κύτταρό μας, το DNA μας, τα πάντα. Ο ήχος της φωνής μας, ο οποίος θεωρείται για μερικούς ξεκούρδιστος, είναι φάλσος λέτος. Ναι, είναι φάλσος γιατί δεν μπορεί να προσαρμοστεί στο 440. Γιατί μέσα του, η μνήμη του, έχει 432 και όχι μόνο. Ναι. Και όλο το φάσμα του 432, που το 432 το ονομάζω ως έναρξη, έτσι, ως ξεκίνημα, γιατί δεν μένουμε στο 432, αναπτύσσουμε τον νόμο των σφαιρών, αλλά απλά τώρα για σημείο αναφοράς, εγώ μιλάω για το 432. Δεν είναι το 432. Είναι άλλες συχνότητες οι οποίες αναπτύσσονται και αναλύονται. Αυτό όμως που ακούμε, ακούμε το σύνολο αυτών των συμβατικών συχνοτήτων του γήινου περιβάλλοντος, στο οποίο αυτό το συχνοτικό μόρφωμα είναι και το 432 μέσα. Mm-hmm. Επειδή όμως η παραγωγή της παλμικότητας μέσα στη μήτρα της μητέρας μας υπάκουε περισσότερο μέσω των υγρών, των οποίων των υγρών του πλακώντα, υπάκουε περισσότερο στο 432. Γιατί? Γιατί οι ταλαντώσεις της καρδιάς της και οι ταλαντώσεις δικές μας ήταν ομοιογενείς με το 432. Τώρα, ποια είναι η συγγένεια ανάμεσα στο 432 και στην αναπτυξιακή μορφή ολόκληρου του φάσματος των κοσμικών, αρμονικών και των συμπαντικών κλιμάκων, είναι ένα πράγμα πολύπλοκο, το οποίο θέλει πολλή κουβέντα για να το καταλάβετε. Είναι δύσκολο λιγάκι. Αυτό που λες μπορεί να έχει σχέση και με τον εθερά. Είναι ο εθέρας. Και αυτό που λένε πολλοί ότι ο κάθε, πώς θα το πω τώρα, ο κάθε ενδεχομένος κόσμος, αν μπούμε στη λογική της ύπαρξης εξωγενής ζωής, έχει άλλη πυκνότητα εθέρα ή άλλη ποσότητα ενδεχομένως ή άλλη ποιότητα. Ο εθέρας δονήθηκε με τις τρεις κοσμικές συχνότητες τις οποίες πάραξε το τόξο του έρωτα. Κατά συνέπεια, έχουμε τις τρεις πρώτες συχνότητες α, β και γ, ας πούμε, τα τρία γράμματα. Το ονομάζουμε έτσι γιατί με την αλφαβητική σημειογραφία έβαζαν ως κώδικα και εξηγούσαν ποια νότα θα παίξουμε και τι θα, πώς τη λένε αυτή και τι κάνουν, έλεγαν α, β, γ, δ κτλ. Λοιπόν, στην αρχαιότητα.
ας βάλουμε αυτούς τους κώδικες και πούμε α, β, γ. Ήταν αυτές οι τρεις πρώτες κοσμικές συχνότητες, η οποία η μία ήταν παιδί της άλλης. Δηλαδή το α είχε για παιδί του το β. Ναι. Και το β είχε για παιδί του το γ. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με την πρώτη τριάδα της Ιεράς Τετρακτής. Η πρώτη οικογένεια, η οποία έκανε ένα παιδάκι, αυτή η οικογένεια ήταν μία Ιερά Τετρακτή. Η δεύτερη οικογένεια που γεννήθηκε το παιδί ήταν η δεύτερη Ιερά Τετρακτή. Και η τρίτη οικογένεια ήταν η τρίτη Ιερά Τετρακτή. Λοιπόν, αυτό το θέμα τώρα, αυτές οι τρεις συχνότητες, ανήκουν στην ταλάντωση του εφαίρος. Νομίζω όσοι καταλαβαίνουν τι λέω, γιατί υπάρχουν πολλοί ακροατές οι οποίοι μπορούν να καταλάβουν τι λέω, κατανόησε. Όσοι δεν μπορούν να το κάνω πιο λιανά, γιατί δεν γίνεται. Αλλά λογικό είναι ότι αυτά τα θέματα είναι για κάποιους, για ένα ιδιαίτερο κοινό περισσότερο, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, όχι ιδιαίτερο με την έννοια την κακοπροαίρετη, δηλαδή το λέω ρατσιστικά. Ρατσιστικά, απλώς πρέπει να έχει ασχοληθεί κάποιος και λίγο για να καταλάβεις. Είναι ιδιαίτερο γιατί είναι ιδιαίτερη γνώση, ναι, η οποία δυστυχώς δεν μας προσφέρεται πια. Ναι, ναι. Έχουν κλείσει αυτά τα βιβλία, έχουν σφραγιστεί αυτά τα βιβλία, δεν υπάρχουν τα βιβλία αυτά για να μας δώσουν αυτή τη γνώση. Καταρχάς δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει εθέρας. Δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει έρευνα. Δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει νύκτα. Κοίτα, αν πεις περισσότερο στον περιπτώσιο αν έξω ότι είναι θέρας, το περισσότερο να σου πούνε ότι μάλλον θα είναι κανένα night club, ξέρω εγώ. Ναι, το πιο πιθανό είναι, ναι, αυτό. Ναι, όπως ρωτήσανε κάποτε, έγινε ένα γκάλωπ, ένας δημοσιογράφος βγήκε στο Σύνταγμα και ρώταγε αν ξέρετε το Σεφέρι και τον Ελίτη. Και απάντησαν οι περισσότεροι, άμα μας πείτε σε ποιο μαγαζί τραγουδάει, ναι, έτσι, πούμε, ακριβώς, για αυτό το λέω. Είναι στο ίδιο μήκος κοινός. Έτσι ακριβώς. Συνεχίζω. Αφού λοιπόν έχουμε αυτές τις τρεις πρώτες συχνοτικές μορφές, οι οποίες είναι μέσα στην δημιουργία και, στο πλάσιμο του εμβρίου, αυτό όταν βγει έξω και όταν γεννηθεί αποκτά και τους άλλους 7, άλλους 4, συγγνώμη. Οι άλλοι τέσσερις είναι της άποσης, δηλαδή οι τρεις πρώτοι είναι της έλξης, που σημαίνει το ελκτικό πεδίο. Mm-hmm. Οι άλλοι τέσσερις αρμονικοί πόνδοι είναι της άποσης, που σημαίνει πνεύμονες και αέρας. Δηλαδή η εναρμόνιση του οργανισμού του ανθρώπου αποκτά την αρμονική δομή και των 7 μόλις γεννηθεί. Όσο είναι μέσα στην κοιλιά της μητέρας, έχει μόνον τους 3 και αναπτύσσεται μόνον με τους 3. Με αυτή την τριάδα. Μόλις γεννηθούμε, παίρνουμε και τους άλλους 4 που είναι η άποση και λειτουργούμε. Γιατί? Γιατί οι πρώτοι 3 ανήκουν στα 2 όργανα τα οποία είναι το πρώτο όργανο, όπως είπαμε και στην περασμένη εκπομπή, είναι το διάφραγμα και η καρδιά μας. Αυτά τα 2 όργανα είναι τα πρώτα ελκτικά κομμάτια της δημιουργίας. Τα πρώτα, η καρδιά και το διάφραγμα. Μόλις βγούμε έξω, μπαίνει σε λειτουργία ο πνεύμονας. Ο πνεύμονας ανήκει στην άποση. Γιατί η καρδιά λειτουργεί με τον τρόπο του σφίγγω και σπρώχνω, ενώ ο πνεύμονας λειτουργεί αλλιώς, ανοίγω και σπρώχνω. Εντελώς διαφορετικά. Το καταλαβαίνετε τι σας λέω? Ο πνεύμονας παίρνει οξυγόνο και ανοίγει και εν συνεχεία κλείνει, ενώ η καρδιά κλείνει και μετά ανοίγει. Είναι εντελώς διαφορετικές οι λειτουργικότητες του οργανισμού. Και για αυτό τον λόγο έχουμε την κίνηση του οξυγόνου μέσα στο αίμα. Αν ήταν ομοιογενείς οι κινήσεις και των 2 οργάνων,
δεν θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν. Έτσι, το αρμονικό σύστημα αρχίζει πλέον και αναγνωρίζει μέσα από τον κοχλία τι ακούει. Δηλαδή, ο κοχλίας μας έχει καταγεγραμμένο το 12άθοκο σύστημα και τους 12 ήχους του σύμπαντος. Και όχι μόνο, έχει και τους μικροτόνους, δηλαδή έχει όλο το φάσμα, το χρωματικό του. Αυτό το αναγνωρίζει και κάθε φορά που ακούει κάτι, περνάει μέσα από τον κοκλία, ταυτοποιείται και ανάλογα με τη συμβατότητα την οποία αναγνωρίζει ο κοκλίας, το μετατρέπει σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο με το όργανο του κόρτη. Έτσι. Αυτό το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο τροφοδοτεί τους νευρώνες του εγκεφάλου με ρεύμα. Αυτό είναι η μία πλευρά. Η καρδιά μας τώρα τροφοδοτείται από το στομάχι. Παίρνει ένα άλλο υλικό, το οποίο μετατρέπεται σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο μέσα από την πέψη. Γι' αυτό το λόγο έχουμε δύο εγκεφάλους. Έχουμε τον άνω εγκέφαλο και τον κάτω εγκέφαλο της κοιλίας, ο οποίος τροφοδοτεί με την δυναμική την οποία απαιτεί το καρδιαγιακό σύστημα και η καρδιά. Δηλαδή η καρδιά απαιτεί ένα πιο ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο από αυτό που απαιτεί ο εγκέφαλος. Γι' αυτό έχουμε δύο διαφορετικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Αν πάει το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της καρδιάς στον εγκέφαλο, τον κάψαμε. Τελειώσαμε. Ναι. Λοιπόν, οπότε λειτουργούμε με αυτό το πράγμα. Αυτό όλο το πράγμα τώρα, πριν γίνει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, ήταν ήχος. Και η τροφή, γι' αυτό το λόγο, όταν τρώμε, πρέπει να έχουμε απόλυτη ηρεμία. Δεν πρέπει ούτε να ακούμε τηλεόραση, ούτε να κάνουμε διαλόγους εκνευριστικούς κατά την ώρα της διατροφής. Γιατί ο οργανισμός πρέπει να είναι νυμφάλιος και να λειτουργήσει η πέψη σωστά για να μπορέσει να κάνει σωστό διαχωρισμό των υλικών. Διαφορετικά μπερδεύει ακόμη και τα υλικά. Αυτά που είναι να πετάξει μερικές φορές τα μεταστέλνει ως τροφή, ως ενεργειακή τροφή και εκεί γίνεται το μπάκαλο. Αυτό για να γίνει βέβαια είναι πολύ δύσκολο, αλλά όταν φτάσουμε στην παράνοια συμβαίνει και αυτό. Μάλιστα. Έτσι, ο ήχος κατ' επέκταση είναι μια πρωταρχική μορφή της ζωής μας και του τρόπου ζωής μας. Αυτό τώρα εξαρτάται από το περιβάλλον το οποίο ζουν, έτσι. Έχουν καταργήσει το 432 και έχουν βγάλει το 440. Η πραγματική αιτία δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμη, γιατί εμένα προσωπικά όταν είχα κάνει μια ερώτηση κάποτε, όταν ήμουν σπούδαια στην Αμερική, η απάντηση που είχα πάρει είναι ότι αυτό έγινε, αλλά στέκει αυτό. Mm-hmm. Αυτό έγινε για να αποφύγουμε τους θορύβους, το φύσιμα δηλαδή, τους θορύβους από τις ηχογραφήσεις. Από τις? Ηχογραφήσεις. Μάλιστα. Δημιουργούμε δηλαδή ένα άλλο μοντέλο συχνοτήτων για να μπορούμε να διαχωρίσουμε τον φυσικό ήχο από αυτόν τον οποίο θέλουμε να ηχογραφήσουμε. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Το σημαίνει ότι αυτό που παράγεται στο γήινο περιβάλλον είναι αυτό που θα δημιουργήσει τις παρεμβολές κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης και δεν θα είναι τόσο στουντιακός ο ήχος, όπως λέμε, ή πιο αποστηρωμένος, να το πω έτσι. Ναι. Πιο καλά. Και γι' αυτό το λόγο το 1953
αποφάσισαν ότι θα πρέπει να κουρδίζουν, αυτή είναι η οικειολογία έτσι, θα πρέπει να κουρδίζουν όλοι 440. Βεβαίως σήμερα έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν τα κουρδίσματα, σφίγγουν κι άλλο. Πήγανε 4-4, πήγαν 4-5, έχουν πάει 4-6, 4-8, έχουν φτάσει 4-10 αυτή τη στιγμή και κουρδίζουν. Βεβαίως το κούρδισμα με 4-10 θα πρέπει να φτιάξουμε και κατάλληλα όργανα. Μάλιστα. Γιατί δεν μπορώ να κουρδίσω ένα βιολί με 4-10, το οποίο το κούρδιζα 4-40. Δεν θα παίξει σωστά το βιολί. Δεν θα μου βγάλει τα αρμονικές. Τώρα δύο. Μία ερώτηση, συγγνώμη, με δύο σκέλη. Έχω ασχοληθεί στο παρελθόν, γιατί εδώ στην εκπομπή έχουμε ασχοληθεί και με ζητήματα μεταφυσικής κατά κάποιο τρόπο, λόγω του τίτλου και όλας καταλαβαίνει κανείς, κώδικας μυστηρίων λεγόμαστε. Έχω φιλοξενήσει λοιπόν ανθρώπους που τι κάνουν, πηγαίνουν και ψάχνουν για το ενδεχόμενο ενδείξεων, αν όχι αποδείξεων, της υπάρξεως μεταθανάτιας ζωής σε χώρους ιδιαίτερους. Ghost hunters λέγονται κατά κάποιο τρόπο. Και πολλοί κατά καιρούς μου έχουν μιλήσει για τα EVP, δηλαδή κάποιες συσκευές που λέγεται, φημολογείται και θρυλείται ότι μπορεί να πιάνουν εντός ή εκτός εισαγωγικών τις φωνές των νεκρών, δηλαδή οι συχνότητες που εκείνη την ώρα το αυτή δεν τις πιάνει, αλλά όταν τις βάζεις σε έναν υπολογιστή μπορεί να ακούσει έναν ήχο που αν αποκωδικοποιηθεί μπορεί να βγάλει και λέξεις. Εγώ δεν μένω μόνο σε αυτό. Θα πάω και παραπέρα. Αν κάνει κανείς τον παραλληλισμό με το θέμα, ας πούμε, του τι πιάνουν τα ζώα σε σχέση με τον άνθρωπο, που είναι γνωστό ότι ο σκύλος, για παράδειγμα, πιάνει το σεισμό πριν ακόμη γίνει ενδεχομένως και ο άνθρωπος δεν το πιάνει. Υπάρχει το ενδεχόμενο άνθρωπος μέσα από μια σωστή εκπαίδευση, γιατί για παράδειγμα αυτός που δεν έχει την όραση έχει όξυνση στην ακοή, για παράδειγμα. Υπάρχει το ενδεχόμενο άνθρωπος να πιάσει ήχους μέσα από μια εκπαίδευση συγκεκριμένη που δεν θα τους έπιανε ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Η άποψή μου είναι όχι. Όχι. Και να το εξηγήσω γιατί. Γιατί για να εκπαιδεύσεις κάτι το οποίο υπάρχει, μπορεί να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα μέχρι και τέλειο. Να προσπαθείς να εκπαιδεύσεις κάτι που δεν υπάρχει. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν το έχει δηλαδή λες ως ιδιότητα ο άνθρωπος αυτό. Δεν είναι, έχει αυτή την ιδιότητα, γιατί δεν είναι σε αυτό το επίπεδο διαστάσεως. Να. Το ζώο είναι σε άλλο επίπεδο διαστάσεως. Το πτηνό είναι σε άλλο επίπεδο διαστάσεως. Το ερπετό είναι σε άλλο επίπεδο διαστάσεως. Το αμφίβιο σε άλλο, το ψάρι σε άλλο και το φυτό σε άλλο. Κατά συνέπεια, η κάθε οντότητα του πλανήτη Γη έχει τα δικά του εργαλεία. Τα εργαλεία τα οποία του τα παρέχει το φυσικό του πεδίο. Ναι. Έτσι, η διάσταση στην οποία ανήκει. Ο άνθρωπος δυστυχώς δεν έχει τέτοιες δυνατότητες. Ενώ ένα ζώο τις έχει, να ακούσει υπέρυκους ή να ακούσει υπόλοιπους. Τους έχει. Ο άνθρωπος όχι. Γιατί το ακουστικό του φάσμα είναι πολύ μικρό. Το κάποιο πολύ μικρό είναι από 120 κάτω, ναι, μέχρι άντε να σε πάω στο 4.000 δια της βίας. Λένε ότι φτάνουμε μέχρι το 8.000. Mm-hmm. Στο 8.000 ακούμε ξυσήματα και στο 4.000 ξυσήματα. Διαφορετικά ξυσήματα τα μεν, διαφορετικά ξυσήματα τα δε. Όπως και από τα 2.000 και πάνω ακούμε συρρήγματα, πάλι το ίδιο, διαφορετικά πράγματα. Απολώνει κάτι άλλο τώρα, συγγνώμη, για το 5G λένε κάποιοι, ότι αν το 5G, οι αποκαλούμενοι συνωμοσιολόγοι τέλος πάντων, το ρυθμίσεις λέει σε μια συχνότητα συγκεκριμένη, που έχει να κάνει με τα hertz, μπορεί να πλήξει τον άνθρωπο, το ανοσοποιητικό του. Εξαρτάται αυτό το 5G, τι σώει 5G είναι. Ναι. Τι γενετική μορφή, να την πω, γενετική παραγωγική μορφή έχει μέσα. Τι δυνατότητα μπορεί να παράξει. Μπορεί να παράξει ακτινοβολία η οποία θα είναι της τάξεως της δυναμικής που να ισοδυναμεί με την καταστροφή του ανοσοποιητικού, που να ισοδυναμεί με την καταστροφή της καρδιάς,
που να ισοδυναμεί με την καταστροφή της οστεϊκής μάζας. Δηλαδή τι από όλα αυτά, ρε παιδιά. Θα πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει 5G. Γιατί ο όρος 5G είναι μία, άμορφη λέξη. Κατάλαβα. Η οποία δεν μας δίνει στοιχείο. Συγκεκριμένο στοιχείο. Τι είναι αυτό? Είναι μόνο για τα τηλέφωνα? Ή είναι και για εικόνα? Ή είναι και για ήχο μαζί με εικόνα και με την δυνατότητα να μεταφέρει συχνότητες μέσα σε άλλες συχνότητες και άλλες συχνότητες μέσα σε μια ομάδα άλλων συχνοτήτων? Αν μπούμε σε αυτήν την διαδικασία, μπαίνουμε σε ένα μηχάνημα το οποίο είναι ανεξέλεγκτο. Κατάλαβα. Λοιπόν, άλλα 10 λεπτά έχουμε, πάμε να δω κύριο Σπίση. Ωραία. Θέλεις να μου κάνεις μια ερώτηση για να... Τώρα στην παρούσα φάση αυτά που σκέφτηκα τα ρώτησα. Ήταν για το θέμα του αν θα μπορούσε ενδεχομένως ο άνθρωπος να πιάσει υπόηχους, όπως είπες και εσύ. Ναι, το ναι. 5G που το σκέφτηκα τώρα με αφορμή και τα γεγονότα. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν θες, ολοκλήρωσε σιγά σιγά εσύ με την τοποθέτηση τη σημερινή. Ωραία. Λοιπόν, για αυτήν την δυνατότητα του ανθρώπου, την οποία δεν την έχει, ο άνθρωπος, επειδή είναι ένα on το οποίο μηχανεύεται πολλά πράγματα, έχει την λογική, η οποία η λογική κατευθύνεται με τη μορφή της σφαιρικής ακτινοβολίας προς όλες τις κατευθύνσεις. Δηλαδή έχει την δυνατότητα να σκεφτεί πολλά πράγματα και να πραγματευτεί επίσης πολλά πράγματα. Έχουν πραγματευτεί και έχουν βρει μηχανές οι οποίες μπορούν να καταγράψουν υπόηχους, μπορούν να καταγράψουν υπέρηχους, τους οποίους βεβαίως τους χρησιμοποιούμε και στην ιατρική, με πολύ μεγάλη επιτυχία και με πολύ καλά αποτελέσματα. Ναι. Ταυτόχρονα έχουν βρει και συνδυασμό τώρα να καταγράψουν μέσω των συχνοτικών μορφών και εικόνα και ήχο και να παράξουν ελκυστικούς ήχους και εικόνες με τη μορφή του αντίστροφου μπλου, του μικροκυματικού μπλου, ναι. Γιατί έχουμε το μεγακυματικό και το μικροκυματικό. Λοιπόν, μπορούμε να παράξουμε και με αυτό στο διάφραγμα της εισόδου της διάστασης την οποία επιθυμούμε. Αυτά είναι τουλάχιστον για εμάς που ψάχνουμε το συχνοτικό μοντέλο. Εδώ και πολλά χρόνια στην Αμερική τα έχουν βρει, και αυτοί που έχουν βρει πάρα πολλά είναι οι Ρώσοι, παιδιά. Αυτοί έχουν ειλικρινά, δηλαδή έχω εκπλαγεί από την ευρηματικότητά τους, η οποία είναι σπουδαία στον τομέα της ιατρικής και όχι μόνο. Έτσι, και όχι μόνο. Αλλά όταν μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία, θα πρέπει ανα πάσα στιγμή να αναλάβεις και τις ευθύνες. Επειδή όμως το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων δεν αποδέχεται την ύπαρξη μη ό,τι δεν βλέπει και ό,τι δεν ακούει, σου λέει δεν... Αυτό που λες τώρα είναι τεράστιο θέμα. Ναι. Και εγώ όμως λέω το εξής. Και λέω το παράδειγμα με το σκοτεινό δωμάτιο. Με το? Το παράδειγμα με το σκοτεινό δωμάτιο. Α, ναι. Μπαίνουμε σε ένα δωμάτιο και σβήνουμε το φως. Ξαφνικά μέσα στο δωμάτιο υπάρχει απόλυτο σκοτάδι. Αν δεν έχουμε δει το δωμάτιο, νομίζουμε ότι είναι άδειο. Είναι άδειο όμως. Πρέπει να ανάψουμε το φως για να το διαπιστώσουμε. Για να ανάψουμε το φως, αυτό σημαίνει ότι περνάμε στην άλλη διάσταση. Και ποια είναι η άλλη διάσταση? Η διάσταση του φωτός. Έγινε κατανοητό? Δηλαδή θα πρέπει να φωτίσουμε τον χώρο τον οποίο θέλουμε να ερευνήσουμε. Μάλιστα. Και ο τρόπος που μπορούμε να τον φωτίσουμε είναι ποικιλόμορφος. Μπορούμε να τον φωτίσουμε με μία λιχνία, μπορούμε να τον φωτίσουμε με ένα κέρι, μπορούμε να τον φωτίσουμε με
το φως το δικό μας, με το φως της νόησής μας. Έχουμε αυτή την δυνατότητα. Με το τρίτο μάτι, με την επίθεση και κατά συνέπεια ενδοσκοπικά με την υπόθεση. Μάλιστα. Λοιπόν, Απολλώνιο, σε ευχαριστώ και για τη σημερινή ανάλυση και θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Επίσης. Θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικά όσα μας είπες και σήμερα. Να είσαι καλά. Καλή σου ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε σε αυτό το σημείο με την πρώτη ενότητα της αποψινής εκπομπής. Θα ακολουθήσουν άλλες ενότητες που θα καταπιαστούν πραγματικά με άκρως ενδιαφέροντα ζητήματα. Να σας πούμε σε αυτό το σημείο μπορείτε να κάνετε εγγραφή subscribe στο Βασίλης Μπαντίδης στο YouTube και στο διαδικτυακό κανάλι Εξόνιο. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί σας. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα θέματα της αποψινής εκπομπής, όπου θα έχουμε μαζί μας για πρώτη φορά στον κώδικα μυστηρίων από το 2011 που πραγματοποιούμε τις εκπομπές τον κύριο Κώστα Βαζούρα με καταγωγή από τα Τρίκαλα, ο οποίος διαμένει στη Λάρισα και είναι παραολυμπιονίκης. Θα δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Θα εξετάσουμε οτιδήποτε αφορά την καραντίνα, το πώς την προσέγγισαν άτομα με αναπηρία, τι λένε για τη μετάβαση σιγά σιγά στην κανονικότητα. Θα δούμε και άλλα ζητήματα με τον κύριο Βαζούρα που αφορούν την δραστηριότητά του. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αθλήματα και δυναμικά. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά συνέχεια. Τον δούμε αμέσως με το στούντιο του Βόλου. Έχει έρθει επίσης με τον Γιώργο τον Καρποδίνη στο Βόλο και τον ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητέ Κώστα, μιλάμε και στον ελληνικό. Σε ευχαριστώ που είστε εδώ στο Βόλο. Δεν το κάνουμε μέσω σύνδεση Skype με τηλέφωνο για να κάνουμε τη σημερινή μας κουβέντα, λοιπόν. Και εγώ καλησπέριζω τους ακροατές μας και εσένα, τον Ήδωνε. Στον ελληνικό θα μιλάμε. Με τον Γιώργο τον Καρποδίνη που είχες και είχατε την εκπομπή, το γνωρίζω 35 χρόνια. Γνωρίζω το τι κάνει, αν και το πρώην, ήμουνα πρώην ναυτικός. Είχα και εγώ τις αναζητήσεις μου, γιατί μέσα σε ένα καράβι όταν δουλεύεις έχεις απεριόριστο χρόνο να διαβάσεις ένα βιβλίο, τα ανεξήγητα που λέμε μερικοί, να προσπαθείς να τα εξηγήσεις ή να τα κατανοήσεις. Και έτσι είχα κολλήσει και εγώ και παρακολουθώ και τις εκπομπές σου ή διάφορα τέτοια θέματα που έχουν να κάνουν με τις αρχαιότητες, με τα UFO κτλ. Αν και δεν είμαι τόσο γνώστης. Αλλά παρακολουθώ, μου αρέσει. Μου αρέσει να παρακολουθώ τα πάντα. Ό,τι κινείται γύρω μου, κάθε μέρα μαθαίνω. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε για την, αν θέλεις, για την ιστορία σου. Είχες ένα ατύχημα στο παρελθόν. Ναι, θα σας πω ότι... Πες μας λίγο γι' αυτό. Γεννήθηκα στην Αθήνα. Μπήκα στο στρατό. Έφυγα από το στρατό. Αποστρατεύθηκα. Τότε έκανα πυγμαχία, δηλαδή μ' άρεσε ο αθλητισμός. Έκανα πυγμαχία, συμμετείχα στο παγκόσμιο σύσμο του στρατού ενόπλων δυνάμεων. Έφυγα, πήγα στα καράβια και το 1989 έπαθα ένα εργατικό ατύχημα σε ένα δεξαμενόπλιο μέσα στον Περσικό, κοντά στον κόλπο. Ναι. Ήταν τότε η πρώτη καταιγίδα της ερήμου. Το 1991 δηλαδή. Το 89. Το 89. Τότε ήταν που πήγανε το ΝΑΤΟ για να διώξει το Σαντάμ. Ναι, στο Ιράκ το 90 ναι. Τότε, ναι. Τέλος πάντων, μετά από το ατύχημά μου βρέθηκε ο Καρποδίνης που ήταν πράκτορας με τα πληρώματα που ασχολούταν. Πήγα στην Αμερική, έκανα πράγματι μεγάλες προσπάθειες για να ξεπεράσω το πρόβλημα που ήταν που λέγεται αναπηρία, κινητική αναπηρία και πόσο μάλλον την αρτιμέλεια. Δηλαδή έπρεπε, Βασίλη θα το πω έτσι ομά, γιατί έτσι 31 χρόνια τώρα κλείνω ανάπηρος, κινητικά ανάπηρος, δεν δεχόμουν την ταμπέλα. Στο εξωτερικό είναι διαφορετικά τα πράγματα και προσπαθούσα να εφαρμόσω αυτό που μου φαινόταν παράξενο και στο εξωτερικό. Δηλαδή, έξω λένε ότι τα άτομα με αναπηρίες, ναι, ή αυτό λέγεται τυφλός, λένε ότι είναι τυφλός. Λένε ότι είναι κουφός. Λένε ότι είναι νοητική στέρηση. Ονομάζουν την αναπηρία, τη μορφή αναπηρίας. Εδώ στην Ελλάδα
έχουμε καταδείξει να λέγονται όλοι άτομα με ειδικές ανάγκες. Ανάγκες έχει και αυτός που ψάχνει να βρει δουλειά. Είναι και αυτός αμαία. Από εκεί θα ξεκινήσω. Να σωστό. Απλώς και η ΕΣΑΜΕΑ, το τριτοβάθμιο όργανο που από εκεί βγήκε και ο κύριος Κουρουμπλής και επειδή έγινε και υπουργός. Και δεν μπορώ να διανοηθώ. Έχω κινητική αναπηρία, δεν έχω νοητική αναπηρία. Πώς σας φάνηκε όταν ακούσατε ότι πήγε ο υπουργός εμπορικής ναυτιλίας, ο κύριος Κουρουμπλής που δεν βλέπει, να δει τη ρήπανση που είχε το δεξαμενόπλιο στην Ελευσίνα? Εσείς πώς το ακούτε? Πήγε ο τυφλός να δει. Μάλιστα. Δηλαδή απευθύνονται οι 300 της Βουλής σε, μάλλον όχι σε ανθρώπους. Έτσι συμπεριφέρονται και η πολιτεία μας σήμερα, συμπεριφέρεται και στον ανάπηρο κινητικά κάπως το ίδιο. Μας αγνοούν, δεν εφαρμόζονται οι νόμοι. Πριν 2 μήνες πριν την καραντίνα είχα ξεσηκωθεί όταν απαγορεύσανε το νόμο για το κάπνισμα και είπα ότι εφαρμόζουν τους νόμους à la carte. Δηλαδή ένα μαγαζί 100 τετραγωνικά που είναι καφετέρια ή εστιατόριο, προβλέπει μέσα ότι πρέπει να έχει και προσπελασιμότητα αλλά και μια τουαλέτα να μπει μέσα. Ο άλλος που έχει κινητικά προβλήματα που κινείται με αμαξίδιο, αναπηρικό, δεν του δίνεις άδεια αν δεν την έχει. Μπορεί να πάτε τώρα εδώ στην πόλη σας ή στη Λάρισα και να μου δείξετε ένα μαγαζί που να έχει προσπελασιμότητα ή τουαλέτα αναπηρική. Κι όμως έχει άδεια. Αυτό συμβαίνει και αυτό βγαίνω και πολεμάω, διεκδικώ μάλλον, όχι πολεμάω, διεκδικώ το δικαίωμά μου. Δεν θέλω να με χαρακτηρίζει και να μου πει ότι είμαστε μια άλλη κατηγορία, ούτε να ενταχτώ. Ενταγμένος ήμουνα, μέσα από την παραγωγική εργασία που ήμουνα βγήκα εκτός, αλλά δεν παλεύω για τα θέματα που θέλουν αυτοί. Δηλαδή, ποιοι εννοώ αυτοί? Κατάλαβα. Η πολιτεία. Η πολιτεία για μένα είναι ανάπηρη. Μια ανωτελεία, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες και θα σου εξηγήσω το λόγο. Στο διάλειμμα με τον Γιώργο του Καραποδίνη, με τον οποίο θα συνεχίσουμε την εκπομπή, μετά και την κουβέντα τη δική μας, αλλά και με άλλους αξιόλογους προσκεκλημένους που είχα κατά καιρού στον κώδικα μυστηρίων, αλλά και σε κάτι δύο να συζητήσει και στο πλαίσιο του ρεπορτάζ που κάνω, είναι πάρα πολλοί όσοι εκφράζουν παράπονο για την Ελλάδα σε πολλούς τομείς. Για παράδειγμα, πέρυσι είχα φιλοξενήσει ένα φίλο από μια περιοχή εδώ στο Βόλιο, ο οποίος είχε περάσει από ένα πόστο σε μια αυτοκινητοβιομηχανία στο παρελθόν. Ο άνθρωπος είναι εφευρέτης. Έλεγε ότι δεν προχωρά τίποτα στο επίπεδο της πατέντας των εφευρέσεων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια για αυτοκίνητα, για οτιδήποτε. Δηλαδή, παράπονα από όλους για το ότι σε αυτή τη χώρα δεν προχωρά τίποτα. Τώρα το ακούω και από εσένα στο κομμάτι αυτό το οποίο εξετάζουμε μαζί σου σήμερα. Και με τον Καρποδίνη στο διάλειμμα μιλούσαμε, γιατί έχει αυτή την ευαισθησία με την αρχαία Ελλάδα, ασχολείται με τις αρχαίες ελληνικές γραμματείες στο κομμάτι του μυστηρίου που αφορά και την εκπομπή. Και εκεί, σε ό,τι αφορά αρχαιολογικά ευρήματα, σε ό,τι αφορά την ανάδειξη του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, που μπορεί να αποτελέσει προσθέτει μια αξία για την Ελλάδα. Και εκεί είναι πάρα πολλοί όσοι είναι ειλικρινείς και βγαίνουν μπροστά και τα λένε και δεν είναι μέρος του αποκαλούμενου συστήματος. Ότι και εκεί τίποτα δεν προχωράει. Βασίλη, θα προχωρήσει και τίποτα? Είναι τελικά το ερώτημα. Εγώ πιστεύω ότι γίνονται κάποια βήματα. Κάτι προχωράει. Δεν είμαι μηδενιστής, δεν μηδενίζω κάτι. Εγώ το έλεγα να το μηδενίζω. Όχι, όχι. Θέλω να πω ότι. Από παντού ακούω παράπονα. Το ρεπορτάζ κάνω και το μεταφέρω. Ξέρετε κάτι, Βασίλη μου, ακούω και εγώ. Είμαι σε ένα site που είναι ο συνήγορος του πολίτη του αναπήρου. Τον έχουμε φτιάξει μια σελίδα. Παράπονο και γίνομαι συγκεκριμένο, συγγνώμη, για οτιδήποτε αφορά στο να κάνει επιτέλους τη μετάβαση χώρα, την αλλαγή, την ουσιαστική, όχι συνέχεια λόγια και θεωρητικολογία και θα και θα και θα που περνά και από τους πολιτικούς κυρίως. Θα θυμίσω σε κάποιους που γνωρίζουν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο προηγούμενος, ο κ. Παυλόπουλος, το 2006, ήταν υπουργός εσωτερικών. Ναι. Δημιουργήθηκε μία συνάντηση στην Πινακοθήκη στη Λάρισα και επειδή ήμουν μέλος που ζητάγαμε τότε να φτιαχτούν οι ταυτότητες των αναπήρων, των κινητικά αναπήρων, δηλαδή να λέει τα στοιχεία μου, σε ποιο ασφαλιστικό φορέα είμαι, τι μορφή αναπηρίας έχω και το ποσοστό. Ναι. Αυτό το έχουν σε όλη την Ευρώπη. Ήταν τότε ο κύριος Παυλόπουλος, τότε υπουργός εσωτερικών, μαζί με την ΕΣΑΜΕΑ, με τον κύριο Βαρδακαστάνη,
Δεν προχώρησε από τότε μέχρι τίποτε μέχρι σήμερα. Κι όμως δημιουργηθήκανε τα προβλήματα με τους μαϊμούδες ανάπηρους, μην τα ξεχνάτε κι εσείς οι δημοσιογράφοι, δεν λέγανε ότι βρήκανε ταξιτζίδες με επίδομα τυφλότητας. Δεν τους έκανα εγώ, ούτε εσύ. Δηλαδή, συγγνώμη που μεταφέρω σε σένα το ερώτημα. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Κάποιοι γιατροί τους βρήκανε τους μαϊμούδες ανάπηρους. Τους γιατρούς δεν μας τους είπαν που υπογράψανε, γιατί τα υπογράφανε. Ναι. Δηλαδή, φταίω εγώ που βγαίνω και φωνάζω και λέω ότι κύριε, εγώ δεν θα ξαναπεράσω ποτέ επιτροπή. Δεν θα φυτρώσει το πόδι μου. Δεν θα ξανασηκωθώ από το αναπηρικό αμαξίδιο. Ο ψυχασθενής ή κάποιος που έχει ένα άλλο πρόβλημα που δεν είναι κινητικό, όλοι μας λίγο πολύ παίρνουμε τα χάπια μας. Τα ερεμιστικά μας έτσι που μας έχουν καταντήσει. Τέλος πάντων, αυτό προσπαθώ και μέσα στην εκπομπή που μου διαθέτει και μου προσφέρει ο Γιώργος ο Καρποδίνης, ναι, κάθε Τετάρτη που έχω μια εκπομπή που προβληματιζόμαστε και συζητάμε αυτά τα θέματα και που τους βάζω και τους νόμους. Έχω μάθει πλέον ότι η άγνοια νόμου τιμωρείται. Mm-hmm. Εγώ έχω μάθει να διαβάζω τον νόμο και αν δεν τον καταλαβαίνω να πάω σε ένα νομικό να μου τον ξεκαθαρίσει ώστε να μπορώ να διεκδικώ αυτό που εφαρμόζουν και ψηφίζουν. Σήμερα όμως τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Εγώ δεν έχω άγνοια του νόμου, διεκδικώ όπως είμαι απέναντι στο κράτος, φορολογούμε, πληρώνω το φόρο μου κανονικά. Έτσι έχω απέτηση και από το κράτος να με προστατεύσει επάνω με τον νόμο. Γι' αυτό ψηφίζονται οι νόμοι, γι' αυτό φτιάχνονται οι νόμοι. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα και επισυχάζουμε πάντα και αυτό συμβαίνει με πολλούς κινητικά αναπήρους να κάθονται στην καρέκλα, στον καναπέ τους και να είναι επισυχασμένοι γιατί το επίδομα είναι καλό. Κατάλαβα τι λες. Είναι καλό. Εγώ έχω βγει δημόσια, όποιος θέλει μπορεί να μπει μέσα στο YouTube και με τον κύριο Βρούτση που έχω βγει στον Ενικό και του έχω πει ότι σας δίνω σύνταξη και επίδομα. Επειδή είμαι λειτουργικός άνθρωπος και μπορώ να προσφέρω στον συνάνθρωπό μου, βάλτε με σε ένα γραφείο, δώστε μου ένα μισθό 1000 ευρώ, να είμαι παραγωγικός και να μην ζητάω επιδόματα. Όταν όμως μου δίνει το επίδομα, τι σου λέει, κάτσε εκεί και μην μιλάς. Μάλιστα. Τώρα, στο θέμα της καραντίνας, ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση αυτό που ζήσαμε το προηγούμενο δίμηνο. Επιστρέφουμε τώρα σιγά σιγά στην ομαλότητα σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα. Ακούγονται φωνές όμως ότι ενδεχομένως, αν δεν προσέξουμε, μπορεί να επιστρέψει το lockdown. Ακούγονται φωνές από επιστήμονες ότι μπορεί να έχουμε δεύτερο κύμα κορονοϊού από Σεπτέμβριο. Σαφέστατα χρειάζεται προσοχή. Το λέμε και εμείς σαφέστατα για όλα τα θέματα, όχι μόνο τώρα με τον κορονοϊό, που αφορούν τη δημόσια υγεία, πρέπει να προσέχουμε. Ωστόσο, εσύ τι έχεις να πεις ως παραολυμπιονίκης, τι έχεις να πεις για το πώς βίωσαν και άλλοι ενδεχομένως φίλοι σου. Κοιτάξτε, που έχουν αυτή την κατάσταση να αντιμετωπίσουν σωματικά αυτή τη δύσκολη περίοδο της καραντίνας. Που είναι και το ψυχολογικό κομμάτι. Γιατί έκανα και μια εκπομπή πριν από λίγο καιρό εκεί για το Πάσχα και το συνέδεσα με την Ανάσταση που τη χρειαζόμασταν την ψυχολογική. Η καραντίνα επηρέασε πολλούς ανθρώπους στην Ελλάδα ψυχολογικά. Έχουμε πολλούς ανθρώπους που έχουν προβλήματα ψυχολογικής φύσεως στη χώρα. Είμαστε σε μια εποχή που κυριαρχεί το άγχος. Καταφεύγουν πολύ σε αγχολητικά και διάφορα. Ίσως κάποιοι όμως να μην το γνωρίζουν αυτό. Και η καραντίνα είχε αντίκτυπο ψυχολογικό, τουλάχιστον σε ένα μικρότερο βαθμό, δεν ξέρω σε σχέση με το σύνολο. Πάντως υφίσταται αυτό. Οπότε τι λέμε γι' αυτό. Βασίλη, εγώ από το 89 μέχρι να ξεπεράσω τα προβλήματα, τα στερεότυπα που είχαμε στην Ελλάδα, ευτυχώς που είτε η φυσιοθεραπεία μου, είτε την εργοσιοθεραπεία μου, είτε να βρω και να αγαπήσω τον εαυτό μου με την αναπηρία που μου είχε δημιουργηθεί, που θα ήταν, δεν άλλαζε κάτι, έπρεπε εγώ όχι να προσαρμοστώ στα ελληνικά δεδομένα. Είπα ότι πρέπει να διαβάσω, πρέπει να ανοιχτώ, δεν πρέπει να με συμμυρίζω και να βλέπω το πώς προχωράμε μπροστά. Δεν προχωράμε μπροστά εγώ να φωνάζω και άλλος να είναι απέναντί μου και να μου κάνει την κριτική. Εγώ δεν κάνω κριτική στο κράτος, κάνω κριτική στους ίδιους πολίτες. Και για να αλλάξει μια πόλη, ολόκληρη, ένας λαός, θέλει παιδεία.
Έχεις δίκιο σε αυτό. Μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν μόνο οι πολίτες. Όταν εγώ βλέπω τον άνθρωπο, θα φτάσω στον κορονοϊό, αλλά θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι όταν βλέπω τον γονέα που παρκάρει και έχει άμεσα τη δικαιολογία, συγγνώμη, δεν είδα το, ότι είναι για ανάπηρο. Και έχει μέσα το παιδί του. Το παιδί του, αυτός με μια συγγνώμη έφυγε. Το παιδί του θα κάνει του χρόνου ή του χρόνου ή μετά από 10 χρόνια το ίδιο. Όταν δεν υπάρχει επάνω, δηλαδή αυτό που λέμε να μάθει το παιδί στο σχολείο. Το παράδειγμα προς μίμηση πρέπει να είναι το σωστό. Σε όλα τα δημοτικά στην Ευρώπη υπάρχει ο διαφορετικός, δηλαδή λέει disability people, δηλαδή ο διαφορετικός άνθρωπος. Mm-hmm. Πώς συμπεριφέρονται. Mm-hmm. Μαθαίνουν από το δημοτικό. Εμείς στο σχολείο, άμα βλέπουν έναν ανάπηρο να κάνει αθλητισμό ή οτιδήποτε άλλο, mm-hmm. Τους φαίνεται παράξενο. Δεν είμαστε στην εποχή του 80 που ο ανάπηρος ο κινητικά ήταν και επαιτούσε. Σήμερα ο ανάπηρος ο σύγχρονος οδηγάει αυτοκίνητο, οδηγάει αεροπλάνο. Δηλαδή, τι δεν έχουν καταλάβει οι αυτοί που πάνε και πιάνουν τη θέση ή που κλείνουν τη ράμπα των αναπήρων. Αυτό είναι παιδεία. Επειδή δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει ένας που είναι 50 χρονών και 40 χρονών, δεν θα αλλάξει. Mm-hmm. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Αυτή είναι. Προσπαθώ μέσα από τα παιδιά και που ασχολούμαι με τα παιδιά μέσω του αθλητισμού που κάνω, να τους μεταφέρω αυτό το πράγμα. Ότι ξέρετε κάτι, εδώ που είμαι, για να μην έρθει κανένας, πρέπει να προσέχει και να σέβεται και τον άλλον. Που έχει μια ιδιαιτερότητα ότι δυσκολεύεται να μετακινηθεί κτλ. Τώρα, όσο αφορά αυτό που είπες και εσύ ότι κορονοϊός. Εγώ θα σας παραπέμψω πολλούς από τους κινητικά αναπήρους. Το 18 ψηφίσανε κάτι για εμβολιασμούς. Τι δεν ξέρανε. Επειδή εγώ παρακολουθώ τα πάντα ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα υγείας, γιατί πράγματι αυτό με ενδιαφέρει, ναι. Να είμαι σταθερός στην υγεία μου, γι' αυτό κάνω αθλητισμό. Δεν κάνω για να με γνωρίσω περιπτεράς μου ή η γειτονιά μου. Το κάνω γιατί πρέπει εγώ κάθε μέρα να αθλούμε και όπως είναι να πηγαίνω, αντί να πηγαίνω σε ένα φυσικοθεραπευτήριο, γυμνάζομαι και κρατάω την αναπηρία μου εκεί που πρέπει. Δεν έχω πάρει εγώ 30 χρόνια μια ασπιρίνη. Δεν έχω πάθει τίποτα. Γιατί αθλούμε. Για μένα ο τρόπος του αθλητισμού που κάνω είναι παιδεία. Έχει να κάνει με την παιδεία. Και λέω ξανά ότι ας πάνε το 18 ψηφίσανε ότι πρέπει να κάνουμε τον εμβόλιο για τον κορονοϊό 19. Όποιος θέλει ας μπει μέσα να το δει στο φύλλο κυβερνήσεως που είναι ψηφισμένο από το 19. Και όποιος δεν θα το κάνει θα έχει 2 χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο. Και δεν θα μπορεί να βγει να πάει πουθενά. Εγώ αυτά, για να το ήξερε η Βουλή και να το κάνει νόμο, κάτι ήξερε. Και δεν πιστεύω αυτές οι καραντίνες που βάλανε τον κόσμο, εγώ προσωπικά, δεν λέω ότι για τους άλλους, λέω προσωπικά ότι είναι ο φόβος. Αυτό που το συζητάω και με τον Γιώργο τον Καρποντίνη που είναι λιγάκι, ξέρει λίγο περισσότερα από μένα και ούτε θα πω ότι είναι σενάρια, οτιδήποτε. Κάτι δεν έχουμε καταλάβει, ότι 100 χρόνια όταν μπήκαμε στα μνημόνια, πουλήσαμε την Ελλάδα για 100 χρόνια. Περάσαν τα 10, έχουμε ακόμα 90. Καταλάβαμε κάτι. Μας κόψαν συντάξεις. Δεν καταλάβαμε ότι το 10 μας είπαν ότι θα φτάσουμε με τους μισθούς και τις συντάξεις των Βαλκανίων. Όποιος θέλει ας μπει μέσα να το διαβάσει. Δεν τα λέω εγώ. Mm-hmm. Ψηφισμένα δεν είναι. Δεν πρέπει να πάμε στα Βαλκάνια. Πόσο παίρνει ένας στα Βαλκάνια, ένας συνταξιούχος. 260 ευρώ. Πόσο παίρνει ένας δημόσιος υπάλληλος ανωτάτης βαθμίδος. Περίπου τα 600 λεύα σε Βουλγαρία. Γιατί εκεί μας πάνε, που πιο κοντά θα πάνε. Τι είναι, 350 ευρώ. Τι δεν καταλάβαμε. Τώρα ο ιός, τι να κάνουμε, γρήπη είναι και αυτή θα περάσει. Εγώ έτσι το έχω. Νομίζω τα θέτησε σωστή βαστά ζητήματα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που επισημαίνεις. Τώρα ασχολείσαι με τον αθλητισμό και ο αθλητισμός τουλάχιστον από οτιδήποτε γνωρίζουμε κυρίως από την αρχαία Ελλάδα πρέπει να είναι ένα στοιχείο, ένας τρόπος ζωής. Ασχολείσαι και εν προκειμένου με την πυγμαχία και έχω ασχοληθεί πολλές φορές και σε αυτή εδώ την εκπομπή που είναι μια εκπομπή εναλλακτικής αναζήτησης με το κατά πόσο
Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και στο κομμάτι των μαχητικών τεχνών επηρέασε λαούς και μέσω των απικιών μπορεί να έφτασε μέχρι και την Ασία. Και επίσης όλο αυτό συνδέεται με την παιδεία, βεβαίως, που πρέπει να παίρνουν ειδικότερα νέοι άνθρωποι, και η οδηγική παιδεία είναι πολύ σημαντική που έχουμε πρόβλημα στην Ελλάδα. Όπως έχουμε και σε άλλους τομείς πρόβλημα, είμαστε πίσω. Παράδειγμα, οι πρώτες βοήθειες θα πρέπει περισσότεροι να γνωρίζουν. Τώρα είναι προκειμένου σε αυτό το κομμάτι του αθλητισμού. Τι έχεις να επισημάνεις για το κατά πόσο η πολιτεία το διαχειρίζεται το όλο θέμα? Είναι γεγονός ότι πολλοί νέοι άνθρωποι ασχολούνται με τον αθλητισμό, αλλά τα τελευταία χρόνια της κρίσης υπήρξαν αθλητικά σωματεία τα οποία πέρασαν πολύ δύσκολα. Υπήρξαν περικοπές σε χρηματοδοτήσεις, όλα αυτά. Άρα η ερώτηση έχει δυο σκέλη. Και το κομμάτι της παιδείας ευρύτερα, αν το διαχειριζόμαστε σωστά, δεν είναι μόνο το ένα παιδί να το στείλει να κάνει, να τρέξει ή να κάνει το οποιοδήποτε άθλημα. Είναι να πάρει και μηνύματα, να διαμορφώσει χαρακτήρα. Σαφέστατα, πολλοί άνθρωποι, προπονητές, δάσκαλοι, καθηγητές μπορεί να κάνουν το σωστό, αλλά από εκεί πέρα τι, υπάρχει κάτι που να χρειάζεται. Εγώ να μετά από την Παραολυμπιάδα, συμμετείχα σε δύο Παραολυμπιάδες, μετά την Παραολυμπιάδα της Ελλάδος το 2004, πήγα και έβγαλα ένα πτυχίο στην Αγγλία που λέει προσαρμοσμένη αθλητική ιδιότητα, δηλαδή προσαρμόζει το άθλημα απέναντι σε ένα κινητικά ανάπηρο. Ναι. Θα ξεκινήσω πρώτα από αυτό το κομμάτι και μετά θα φτάσω στο κομμάτι του υγιείου αθλητισμού σε εισαγωγικά. Πρώτον, ένας γυμναστής που θέλει να γυμνάσει έναν κινητικά ανάπηρο δεν μπορεί να το κάνει μόνος του. Πρέπει να πάρει εντολή από ένα φυσίατρο, να δει τη βλάβη που έχει, αντί να τον κάψει, πρέπει να του δυναμώσει αυτό που υπάρχει. Δηλαδή, μπορεί να θέλει να παίξει κάποιος μπάσκετ στο καρότσι, μπορεί να θέλει να κάνει κολύμβηση. Δεν το κρίνει ένας προπονητής ή ένας ανάπηρος. Έξω με μάθανε ότι πρέπει να συνεργάζομαι με ένα φυσίατρο που ξέρει την πάθηση, αφού θα εξεταστεί, και θα μου πει ότι ξέρει κάτι, αυτό πρέπει να του δυναμώσει το τάδε σημείο για να είναι λειτουργικό και στον αθλητισμό. Γιατί ο αθλητισμό εμάς, για όσου δεν ξέρουν, ότι η Παραολυμπιάδα δημιουργήθηκε από ένα γιατρό Εγγλέζο που για να μην του έχουν μέσα σαν τόλ, υπήρχαν κάτι τόλ στην Αγγλία τότε, και δημιουργήθηκε ο αθλητισμό για να μην κάνουν φυσιοθεραπεία. Και έτσι δημιουργήθηκαν και τα αθλήματα που λέγονται παραλυμπιακά αθλήματα. Και εδώ θα κάνω μια παρένθεση που θα την κλείσω αμέσω. Τα Special Olympics δεν έχουν καμιά δουλειά με την Παραολυμπιάδα. Αυτό για μερικού που τα έχουν όλα, τα έχουν μαντρωμένα. Δηλαδή, είναι τα Special Olympics που είναι μια κατηγορία αναπήρων που είναι η νοητική στέρηση, τα μογκολάκια που λέμε, σύνδρομο Down. Αυτά είναι στα Special Olympics που είναι κάθε χρόνο που γίνονται σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Η Παραολυμπιάδα είναι κάθε 4 χρόνια και είναι 18 παραολυμπιακά αθλήματα. Που αυτά είναι με κανόνες, δηλαδή εγώ που ασχολούμαι με το τένις, διαφέρει με τον ορθίον. Το τένις σε μια διαφορά. Ότι σκάει τον μπαλάκι δεύτερη φορά μέσα. Έχει το δικαίωμα να σκάσει δεύτερη φορά μέσα. Όλα τα άλλα είναι το ίδιο. Ο χρόνος, τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι. Τώρα να πάμε στον υγιές αθλητισμό. Είμαι κατά του επαγγελματικού αθλητισμού. Οι Ολυμπιάδες και οι Παραολυμπιάδες. Η Παραολυμπιάδα είναι, τη δημιουργήσαν για άλλους λόγους. Ενώ η Ολυμπιάδα η σύγχρονη μαστίζεται από ντόπινγκ και χορηγούς. Δεν μπορώ να καταλάβω, να πάμε στα αρχαία, ναι, υπήρχαν 8 αθλήματα. Νομίζω 8 ή 12. 12 αθλήματα. Τέλος πάντων. Αυτά έπρεπε να είχαν παραμείνει για μένα. Τώρα, το γκότμπολ που λέμε, ή το μπότσια, ή οτιδήποτε, κάποια αθλήματα που τα ακούς και λες τώρα πλάκα μου κάνουνε. Άλλο να το κάνεις σπορτ, να το κάνεις παγκόσμια γεγονότα, και άλλο να λες ότι τα αρχαία αθλήματα προάγουν, δηλαδή οι αρχαίοι ή αυτοί που μαζευόντουσαν και φτιάχναν τις πρώτες Ολυμπιάδες είχαν ντόπινγκ, είχαν χρήματα. Θα μου πεις, εντάξει, η εξέλιξη έχει φέρει και αυτό. Ναι, είμαι κατά αυτού. Είμαι ο άνθρωπος που κάνει αθλητισμό. Τι είναι? Να δυναμώσει το σώμα του, να είναι ψυχικά ήρεμος, γιατί είναι ηρεμία, και να έχει την αυτοδιάθεσή του. Δηλαδή, να μην το κάνει γιατί αρέσει στον άλλον, γιατί του αρέσει του ιδίου. Εγώ είμαι αυτός και γι' αυτό και έχω αποχωρήσει
από τις ομοσπονδίες κτλ. Δεν συμμετέχω ξανά σε παγκόσμια κτλ. Γιατί υπάρχουν, όπως λέμε, αναπηροπατέρες, οι συνδικαλοπατέρες, υπάρχουν και οι αθλοπατέρες που εγώ δεν θέλω να συμμετέχω σε αυτά. Εγώ έπαιξα σε δύο παραολυμπιάδες και όποιος μπει μέσα και διαβάσει τις συνεντεύξεις μου, είπα ότι το έκανα για μένα. Ήθελα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι μπορώ να φτάσω μέχρι και εκεί. Αυτό και αυτό που κάνω και τώρα, έχω 8 με 10 παιδιά που οι γονείς τους δεν έχουν χρήματα και τους κάνω προπονήσεις στο γήπεδο στη Λάρισα, ζητάω διάφορα γήπεδα. Μ' αρέσει ο μικρός να μαθαίνει και να λέει ότι ξέρεις κάτι, ο κύριος αυτός μου προσφέρει μια ώρα άθλησης και διασκέδασης. Μέσα από τη διασκέδαση του μαθαίνω να σέβεται τον άλλον που έχει κινητικό πρόβλημα. Βασίλη, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, να μας τα κάνει το κράτος όλα. Πρέπει και εμείς οι ίδιοι να συμμετέχουμε και εγώ αυτό που λέω σε πολλούς και στο ραδιόφωνο, αυτό λέω ότι η αμάθεια είναι κακό πράγμα. Να μην θες να ακούσεις. Εγώ μπορώ να λέω βλακίες. Κάτι όμως από εκεί μπορεί να πάρεις. Ακόμα και από την βλακία. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Σιγά σιγά οδηγούμαστε στο κλείσιμο. Αν θέλεις να κλείσεις εγώ, το σχόλιο. Συγγνώμη που, που σε διακόπτω. Κάθε Τετάρτη μπαίνω στο αλμπέδο του Γιώργου του Καρποδίνη. Κάθε Τετάρτη έχω μια δύο-ωρη και τρία-ωρη εκπομπή αναλόγως τα θέματα που αναπτύσσω και πάντα ενημερώνω με έγγραφα που τα βρίσκω μέσα από τη Βουλή, μέσα από τα όργανα και ενημερώνω και λέω ότι τι πρέπει να κάνει ο κάθερας να διεκδικεί αυτό που του ανήκει και όχι να επαιτεί. Εγώ έχω μάθει να απαιτώ και να διεκδικώ. Και έτσι πρέπει να κάνουν όλοι. Δεν θα μου σταθεί κανένα εμπόδιο στο ούτε εγώ θέλω να με χαρακτηρίζει κάποιος. Πάνε οι εποχές που λέγαμε στο χωριό, εδώ στις επαρχίες, ο τρελός του χωριού, ο παπάς του χωριού, ο αστυφύλακας του χωριού, έτσι δεν λέγαμε. Λέγαμε και ο ανάπηρος του χωριού. Μην μου πει κάποιος ότι στα χωριά δεν ξέραν ποιος ήταν ο ανάπηρος. Θέλω να πω ότι πρέπει να ξεφύγουμε από εκεί. Πρέπει να κοιτάξουμε κατάματα όλοι μας και να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Εμένα δεν μου φταίει ούτε ο άλλος που μου κλείνει τη ράμπα. Μου φταίει ότι δεν τον μάθανε. Εγώ εκεί τρελαίνομαι. Και λέω ότι ναι, δεν πειράζει, θα φωνάξω και ας γίνει και γραφικός. Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή παρουσία. Και με την πρώτη ευκαιρία βεβαίως θα τα ξαναπούμε, να αναδείξουμε και άλλα θέματα, διότι υπάρχει συνεργασία με τον Γιώργο τον Καρποδίνη, είναι δεδομένο για τον Αλμπέντο 14. Σας ευχαριστώ πολύ. Και με το κανάλι σου, εγώ θα κλείσω ότι και με το κανάλι σας εδώ, αλλά και με τους δημοσιογράφους, τον κύριο Μαρέλη, τη Σοφία, πάντα όταν θέλω κάτι να προσκαλέσω τον κόσμο να του πω ότι όχι να τον εξεγέρσω, δηλαδή να εξεγερθεί, ενημερωτικά, ότι ξέρετε κάτι, ψαχτείτε λιγάκι, μάθετε λίγο, βγείτε λίγο έξω να δείτε. Δηλαδή μέσα από τον καναπέ και από το επιδοματάκι που βολεύονται, γιατί πολλοί γονείς, αυτό θέλω να το κλείσω αμέσως, κατανοώ ένα γονέα που έχει ένα παιδί 16 χρονών που είναι ανάπηρο, με νοητική στέρηση. Φαντάζεστε αυτό το γονέα που εγώ όταν τους λέω ότι για φαντάσου να φύγεις από αυτή τη ζωή, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Αυτό το παιδί πού θα μείνει? Έχει αναρωτηθεί κάποιος γονέας από αυτούς που έχουν παιδιά με τέτοιες αναπηρίες? Εγώ αυτό λέω, ότι πρέπει να φτιαχτούν δομές. Δηλαδή έχω προτείνει και στη Λάρισα, όπως είναι το ΚΑΠΗ, θα μπορούσε εδώ ο Δήμος, ο κάθε Δήμος, να φτιάξει ένα εργαστήριο, όχι εκπαίδευσης, απασχόλησης. Να φτιάχνουν, να ζωγραφίζουν, να χορεύουν, να ακούνε μουσική. Γιατί δεν το έχουν κάνει? Έχει κόστος? Δηλαδή από εκεί μετράς. Γιατί να έχει το παιδί κλεισμένο άλλος μέσα στο σπίτι του και να μην υπάρχει ένα ωραίο? Υπάρχουν τόσα κτίρια. Να φτιαχτούν κάτι δομές ώστε να μπορεί σιγά σιγά το παιδί να βγει έξω. Εγώ αυτό πολεμάω και αυτό προσπαθώ να κάνω. Λοιπόν, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο λοιπόν. Σε ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή παρουσία και με την πρώτη ευκαιρία, Κώστα, θα τα ξαναπούμε και πάλι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε με τη δεύτερη ενότητα της απόψινης εκπομπής και θα προβάλλουμε ένα βίντεο το οποίο σχετίζεται με το όλο θέμα του κορονοϊού. Στο βίντεο αυτό, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μιλά ένας καθηγητής λοιμοξιολογίας, ένας γιατρός από τη Γερμανία, ο οποίος αναφέρεται στα μέτρα του lockdown, ο ίδιος δεν συμφωνεί με αυτό και δίνει και μια άλλη διάσταση στο ζήτημα του κορονοϊού. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δεν έχει παίξει στην Ελλάδα. Δύσκολα το βρίσκει κανείς και στο διαδίκτυο. Μας το απέστειλαν φίλοι και θα το παίξουμε εδώ στην εκπομπή. Ολοκληρώνουμε λοιπόν με τη δεύτερη ενότητα. Πάμε σε αυτό το βίντεο, διαφημίσεις κατόπιν και θα είμαστε σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί σας με την τρίτη ενότητα.